Αγιά Σοφιά. Του αυτοκράτορε και τα παλάτια σου την τόση ομορφιά. Προσκυνούμε ιερή πέτρα. Εγώ και η οικογένειά μου σου προσφέρουμε τα δώρα της γης. Δώσε μας υγεία, πλούτο και δύναμη. Κράτα την οικογένειά μου ενωμένη μεγάλη πέτρα. Όλοι όσοι θέλουν το κακό του άντρα μου του Πασά να πάθουν οι ίδιοι μεγάλο κακό. Βόηθησέ μας να νικήσουμε τους Βυζαντινούς μεγάλη πέτρα. Αξίωσέ με να μπω στην Κωνσταντινούπολη και θα σε σκεπάσω με χρυσά υφάσματα. Εσύ, Βεζιροπούλα, δεν θα προσευχηθείς τη μεγάλη πέτρα? Όχι, μητέρα. Εγώ δεν πιστεύω πια στις πέτρες. Μα αυτή δεν είναι απλή πέτρα. Αυτή η πέτρα έπεσε από τον ουρανό. Την έστειλε ο Θεός. Κάνετε λάθος. Αυτό που έστειλε πραγματικά ο Θεός είναι ο προφήτης Μωάμεθ. Μωάμεθ, πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Και τι είναι αυτός? Προφήτης του Θεού μας, του Αλλάχ. Μα τι πράγματα είναι αυτά, πού τα άκουσες? Ποιος είναι αυτός ο Μωάμεθ που σου πήρε τα μυαλά? Σταματήστε, γιατί η υπομονή μου έχει και τα όρια της. Δεν μου λες εσύ, Βεζιροπούλα. Από πότε έχεις δική σου γνώμη και δεν πιστεύεις στο Θεό τον προγόνο σου? Μα μπαμπά, σιωπή, θέλω να ακούσω λέξη. Αρκετά σας ανέχθηκα και εσένα και τη μητέρα σου. Ή προσκυνά στην ιερή μας πέτρα ή σου παίρνω αυτή τη στιγμή το κεφάλι σου. Αποφάσισε. Μην είσαι τόσο σκληρός με το κορίτσι, άντρα μου. Κάποιος μορφωνιός θα της πήρε τα μυαλά της κοπέλας. Δεν ακούω τίποτα. Ή προσκυνάει την ιερή μας πέτρα ή της παίρνω το κεφάλι. Δεν είναι ο Θεός μας πέτρα, ούτε χώμα ταπεινό. Τα χρυσά αστέρια μέτρα και προσκύνα ουρανό. Στον Αλλάχ κανένα σπίτι δεν θα μείνει πια κλειστό. Ακούστε το προφήτη, το Μωάμεθ το πιστό.
πέτη και πανέμορφα ουρί. Περιμένουν όποιον πέφτει σε μια μάχη ιερή. Στον Αλλάχ κανένα σπίτι δεν θα μείνει πια κλειστό. Όλοι ακούστε τον προφήτη, το Μωάμεθ τον πιστό. Στον Αλλάχ κανένα σπίτι δεν θα μείνει πια κλειστό. Όλοι ακούστε τον προφήτη, το Μωάμεθ τον πιστό. Ποιος είσαι εσύ που τολμάς και διακόπτεις την προσευχή μας στη Μεγάλη Πέτρα? Ας σε κρεμάσω. Είναι ο Μωάμεθ που σου έλεγα, μπαμπά. Συ λοιπόν είσαι ο Μωάμεθ. Εσύ γυρνάς και λες πως ο Θεός μας είναι ο Αλλάχ και ο προφήτης του είσαι εσύ. Μάλιστα, πασά μου, εγώ είμαι. Και ποιος έδωσε την άδεια να λες τέτοια πράγματα? Εμφανίστηκε ο Αλλάχ στον ύπνο μου και με διέταξε να γίνω ο προφήτης του. Μου έδωσε εντολή να ενώσω όλους τους Άραβες και να πολεμήσουμε τους άπιστους χριστιανούς. Τελείωσες, Μωάμεθ? Μάλιστα, πασά μου, τελείωσα. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχω να σου πω. Αν μέχρι το βράδυ δεν έχεις φύγει από την ιερή μας πόλη, τη Μέκα, θα δώσω διαταγή στο Βελιγκέκα να σε κρεμάσει ανάποδα στην αγορά. Κατάλαβες? Δεν με φοβίζουν τα λόγια σου, πασά. Εγώ έχω τη δύναμη του Αλλάχ και εσύ τη μόνη δύναμη που έχεις είναι η δύναμη του Βελιγκέκα και αυτής εδώ της πέτρας. Δεν θα χάσω λοιπόν την ώρα μου μαζί σου. Θα πάω σε άλλα μέρη της Αραβίας να κηρύξω το λόγο του Αλλάχ. Ένα σου λέω μονάχα, πίστεψε όσο ακόμα είναι καιρός, γιατί μετά δεν θα έχεις να κάνεις με μένα, αλλά με τον ίδιο τον Αλλάχ. Ναι, μπαμπά, πίστεψε στον κύριο Μωάμεθ, αφού είναι προφήτης. Μην κουράζεσαι, καλή μου Βεζιροπούλα, δεν έχεις ακούσει που λένε πως κανείς δεν είναι προφήτης στον τόπο του? Εγώ θα φύγω και εσύ πρώτη πίστεψες τον Αλλάχ, θα έχεις την ευλογία του. Ως εδώ και μην παρέκει. Αρκετά σας ανέκτηκα. Εξαφανιστείτε και οι δύο από τα μάτια μου προτού αγριέψω για τα καλά. Θέλεις να έρθω μαζί σου, γενναίε μου προφήτη? Εδώ δεν με κρατάει τίποτε πια. Θέλω να έρθω μαζί σου και να σε υπηρετώ. Αφού το θέλεις τόσο πολύ, δεν μπορώ να σου πω όχι, Βεζιροπούλα μου. Εμπρός πάμε. Παιδί μου, πού πας? Εκεί που το καθήκον με καλεί. Γεια σας. Στο καλό, παιδί μου, και με την ευγή μου. Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πας η Σαμό? Σαμιώτισα, σαμιώτισα, αχ, πότε θα πας η Σαμό? Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πας η Σαμό? Α, άμα πας η Σαμό, σαμιώτισα, φέρ μου κανένα κεφτέ περιποιημένο, σε παρακαλώ. Εμπρός. Ποιος διαταράσει τη σωματική μου γαλήνη? Καλημέρα, καλέ μου άνθρωπε. Το όνομά μου είναι Μωάμεθ. Δεν το πιάσα. Λέω, το όνομά μου είναι Μωάμεθ. Χαίρομαι πολύ. Και το δικό μου όνομα είναι Καραγκιόζης. Σε τι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος? Ένα ποτήρι νερό, καλέ μου άνθρωπε. Εγώ και η κοπέλα
Περπατάμε χιλιόμετρα. Ερχόμαστε από τη μακρινή Αραβία. Από την Αραβία, μα οι Άραβες είναι εχθροί μας. Πώς τολμάς και μου ζητάς να σου δώσω νερό? Όλοι είμαστε αδέλφια. Ένας Θεός μας έχει κάνει όλους. Ο Αλλάχ. Κι εγώ είμαι ο προφήτης του. Τότε αλλάζει. Στους προφήτες κάνουμε έξτρα περιποίηση. Μια στιγμή να φέρω τη στάμνα με το νερό. Αλλά μην περιμένετε ποτήρια. Είχα μια δωδεκάδα κρυστάλλινα, αλλά μου σπάσανε σε μια μετακόμιση που έκανα. Δεν πειράζει, θα πιούμε στις χούφτες μας. Μια στιγμή λοιπόν να πάω να φέρω το είδωρ. Καλός άνθρωπος φαίνεται, προφήτη μου ο Κρελιώδης. Νομίζω ότι πρέπει να του διδάξουμε την καινούρια θρησκεία. Έχεις δίκιο, Βεζιροπούλα μου. Θα του μιλήσω για το Θεό μας. Έφτασε και το νεράκι. Για πλησιάστε. Πρώτα οι κυρίες, παρακαλώ. Κυρίες. Ενώστε, μαντάμ Μαϊμουζέλ, τις χούφτες σας. Έτσι, μπράβο, σφιχτά. Μπράβο. Και τώρα σκύπτε να πιείτε. Α, ευχαριστώ, Κρελιώδη. Τη δροσιά του να έχεις. Μερσί, μποκού, Μαϊμουζέλ. Πλησιάστε κι εσείς, κύριε μεθυσμένε. Μωάμεθ, Κρελιώδη μου. Μωάμεθ. Τέλος πάντων, δεν θα τα χαλάσουν τα στο όνομα. Για ενώστε τα χεράκια σας κι εσείς. Έτσι, μπράβο. Σιγά, άνθρωπε μου, θα πνιγείς. Για κοίτα που κατάντησε, ρε παιδάκι μου, να δίνω στους εχθρούς μας νερό. Ξέρεις τι έχουμε τραβήξει εδώ στην Κωνσταντινούπολη, κύριε τέτοια μου, από τους Άραβες? Ξέρεις τι πολιορκίες έχουν δει τα μάτια μου? Εκεί να δεις δίψα. Λέγαμε το νερό νεράκι. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Πώς από τα μέρη μας, μήπως είσαστε έμποροι? Μήπως γίνατε χριστιανοί και ήρθατε να προσκυνήσετε την Άγια Σοφιά? Μήπως είστε κατάσκοποι? Τίποτα από όλα αυτά, Κρελιώδη. Εγώ ζούσα σε μια πόλη της Αραβίας, τη Μέκα, αν έχεις ακούσει. Τη Μέκα, εκεί που προσκυνάνε για Θεό μια τετράγωνη πέτρα. Εκεί. Φανερώθηκε που λες ένα βράδυ στο όνειρό μου ο Θεός. Ποιος? Ο Θεός η πέτρα? Όχι, ο αληθινός Θεός. Α, ο Χριστός? Όχι, ο Αλλάχ. Άλλο πάλι και τούτο. Πρώτη μου φορά ακούω αυτό το όνομα. Καινούριος Θεός μας προέκυψε. Όχι, Καραγκιόζη. Αυτός είναι ο μοναδικός και αληθινός Θεός. Και προφήτης του είμαι εγώ, ο Μωάμεθ. Τώρα κατάλαβα. Για πέστε μου, ρε παιδιά. Τους φύγατε ή σας αμολύσανε? Δεν είμαστε τρελοί, Κρελιώδη. Πίστεψε τον Αλλάχ και θα σωθείς. Τι λέτε, ρε κοπέλα μου? Και τι έχω να κερδίσω να πιστέψω στο αχαχαχαχ? Πώς το λένε? Στην άλλη ζωή θα τρως μέλια, καρύδια και πιλάφια και κεφτέδες. Σταμάτα, για σταμάτα, γιατί με έπιασε και λιγούρα. Και θα τρέχουν ποτάμια, καφέ και σοκολάτα. Δεν μου λες, με κοροϊδεύεις τώρα. Εδώ δεν έχω να φάω σε αυτή τη ζωή και εσύ μου λες πως θα φάω στην άλλη που δεν θα έχω και στόμα. Και όμως όσα σου λέει είναι αλήθεια, Κρελιώδη. Μου τα υποσχέθηκε ο Αλλάχ. Αυτός ο Θεός που είδες στον ύπνο σου. Αυτός, Κρελιώδη. Τότε θα σου πω κάτι και μη με παραξηγήσεις. Νομίζω, άνθρωπέ μου, πως κοιμάσαι ακόμα. Και θα σε συμβούλευα, μια και βλέπεις τόσα ωραία όνειρα, να μην ξυπνήσεις ποτέ. Καραγιώζη, με νευρίασες με την ξεροκεφαλιά σου. Πρόσβαλες σε μένα τον προφήτη του Αλλάχ. Αλλά έτσι είσαστε εσείς οι χριστιανοί. Νομίζετε ότι μόνον εσείς πιστεύετε στον αληθινό Θεό. Όταν έρχεσαι και μου λες ότι θα τρώω μέλια και καρύδια στην άλλη ζωή, πώς να σε πάρω σαν σοβαρά, ρε παιδάκι μου? Μη με διακόπτεις. Επειδή λοιπόν αρνείστε να πιστέψετε στον Αλλάχ, θα σας καταραστώ όλους εσάς τους χριστιανούς.
αφήσω ευχή και κατάρα οι πιστοί μου μουσουλμάνοι να σας πολεμάνε όπου και να βρεθούν. Από αυτή τη στιγμή οι χριστιανοί θα γίνουν οι εχθροί μας και δεν θα ησυχάσουμε αν δεν πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και δεν την κάνουμε δικιά μας. Για πρόσεχε τα λόγια σου, σε παρακαλώ. Ήρθατε πρωί-πρωί στο σπίτι μου, ζητήσατε νερό και σας έδωσα. Και τώρα καταργέστε και την πόλη και το Χριστό μας. Για λίγα τα λόγια σου, κύριε Μεθυσμένε. Δεν με λένε Μεθυσμένο. Με λένε Μωάμεθ. Κι αν θέλεις να ξέρεις, εμείς οι πιστοί του Αλλάχ δεν πίνουμε ποτά. Δεν τρώμε χοιρινό κρέας. Πλένουμε τα πόδια μας. Για τα πόδια δεν το κατάλαβε. Το πες για μένα, που δεν τα πλένω. Σπόντα για τα πόδια μου ήταν. Λοιπόν, αρκετά σας άκουσα και σας ανέχτηκα. Σας παρακαλώ πολύ να τσακιστείτε να φύγετε από εδώ. Και μη σας δω να τριγυρνάτε πουθενά μέσα στην Κωνσταντινούπολη, γιατί θα φωνάξω τους στρατιώτες να σας συλλάβουν. Καταλάβατε? Τα λόγια σου δεν πρόκειται να μας φοβήσουν. Θα έρθει μια μέρα και θα μετανιώσετε πικρά όλοι εσείς οι χριστιανοί. Πάμε να φύγουμε, Βεζιροπούλα. Πάμε, Μωάμεθ. Όσο για σένα, Καραγιώζη, ξανασκέψου τα όλα αυτά και αποφάσισε όσο ακόμα είναι νωρίς. Άσε με ήσυχο, κοπέλα μου. Κι εγώ που νόμιζα πως ήσουν κοπέλα από σπίτι, να πάτε στο καλό και οι δυο, ακουδώ, να μου γράφετε σπανίως. Ακούσε εκεί να θέλουν με το ζόρι να αλλάξω Θεό. Δεν θέλω, ρε παιδάκι μου. Μου αρέσει ο δικός μου ο Θεός. Βρε, ξέρω κεφαλιά. Πού είχαμε μείνει, ρε παιδιά, πού είχαμε μείνει? Α, ναι, στη Σαμιώτισσα, μπράβο. Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σαμό? Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σαμό?
Πιστέ του Αλλάχ, ο προφήτης μας ο Μωάμεθ πέθανε σήμερα. Λίγο πριν πεθάνει με διόρισε με ένα διάδοχό του. Το είδα και το άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά, μεγάλε χαλίφη. Εσείς από εδώ και στο εξής θα αναλάβετε το μεγάλο καθήκον που σας άφησε ο προφήτης. Και ποιο νομίζεις ότι είναι αυτό το καθήκον, πιστέ του Αλλάχ? Μα ποιο άλλο, η υποταγή του να πει στον μεγάλο χαλίφη. Όποιος δεν πιστεύει στον Αλλάχ και στον προφήτη του Μωάμεθ θα τιμωρείται αμέσως. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Για πες μου όμως κάτι, πιστέ του Αλλάχ. Τι σου ψιθύρισε ο προφήτης μας ο Μωάμεθ σε αυτή πριν φύγει από το μάτιο του το κόσμο? Μου είπε κάτι πολύ περίεργο, μεγάλε μου χαλίφη. Όταν ήταν νέος και ταξίδευε τον κόσμο για να διδάξει τους άπιστους το πραγματικό Θεό, τον Αλλάχ, κάποτε έφτασε και στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνάντησε ένα χριστιανό που τον έλεγαν Καραγιώζη. Αυτός λοιπόν ο Καραγιώζης όχι μόνο αρνήθηκε να γίνει Μωάμεθανός, αλλά κορόιδεψε τον μεγάλο προφήτη. Τον άπιστο του χριστιανό, αν τον είχα μπροστά μου θα του τσάκιζα τα κόκαλα κοντά κοντά. Ο προφήτης μας έγινε έξαλλος. Καταράστηκε όλους τους χριστιανούς και μας άφησε ευχή και κατάρα όπου τους βρίσκουμε να τους πολεμάμε. Δε μου απάντησες όμως, πιστέ του Αλλάχ, τι ήταν αυτό που σου είπε στο αυτί ο μεγάλος προφήτης? Μου είπε πως δεν θα ησυχάσει η ψυχή του αν δεν πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και δεν τιμωρήσουμε αυτό τον Καραγιώζη. Ω Αλλάχ, η επιθυμία του προφήτη είναι διαταγή για μας. Πρέπει να ετοιμάσουμε το στρατό μας και να κάνουμε εκστρατεία για να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη και να τιμωρήσουμε αυτόν τον Καραγιώζη. Μα μεγάλε μου χαλίφη, ξεχνάς ότι ο στρατός μας λείπει. Έχει πάει εκστρατεία στην Περσία και στη Συρία. Μα τον Αλλάχ το ξέχασα. Πού είναι όμως ο αγγελιοφόρος που είχα στείλει? Θα έπρεπε να ήταν εδώ με νέα από το μέτωπο. Ανάτος, τον βλέπω να έρχεται κατά εδώ. Προσκυνώ, μεγάλε χαλίφη, Αλλάχ, 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 Αλλάχ. Τι νέα μου φέρνεις? Τα νέα είναι ευχάριστα, χαλίφη μου. Δηλαδή, να, ο στρατός που στείλαμε στην Περσία νίκησε εύκολα όλους τους άπιστους. Ας είναι μεγάλο το όνομα του Αλλάχ. Και με τη Συρία και την Παλαιστίνη τι έγινε? Και σε αυτές τις δύο ο στρατός μας μπήκε νικητής. Ω αγγελιοφόρε, θα σε γεμίσω στο χρυσάφι για τα καλά νέα που μου έφερε. Έχω κι άλλα ευχάριστα νέα να σας πω, χαλίφη μου. Έπεσε και η Αίγυπτος. Τα αραβικά πλοία τώρα ταξιδεύουν ελεύθερα στη Μεσόγειο. Δοξασμένο ας είναι το όνομά σου, μεγάλε μου Αλλάχ. Δοξασμένο και το δικό σου, μεγάλε μου προφήτη. Ο στρατός μας πέρασε και τα στενά του Γιβραλτάρ και μπήκε νικητής και στην Ισπανία. Ετοιμάστε τις μουσικές, ετοιμάστε τα φαγητά. Σήμερα είναι η πιο μεγάλη μέρα για μας τους Άραβες. Πρέπει να το γλεντήσουμε. Οι μόνοι τώρα που αντέχουν και δεν μπορούν να τους νικήσουμε είναι οι Βυζαντινοί. Στην Κωνσταντινούπολη έχουν το υγρό πυρ που καίει το στρατό μας κάθε φορά που πλησιάζει τα τείχη της. Το ξέρω, αγγελιοφόρε. Μη μου μαυρίζεις τη σημερινή ημέρα με τους Βυζαντινούς. Απόψε θέλω να γλεντήσουμε για τις νίκες μας και από αύριο το πρωί θα καταστρώσουμε νέα σχέδια και θα στείλουμε πολύ στρατό εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Καταλάβατε? Μάλιστα, μεγάλε χαλίφη. Πάμε μέσα τώρα, πάμε να γλεντήσουμε. Και εδώ, κυρίες μου και κύριοι και
αγαπημένα μου παιδιά, η παράστασή μας έλαβε τέλος. Γεια σας, γεια σας. Και τους βάρβαρους, τους αιματές να ζουν.